Πρόεδρε, πάντα έτσι σας αποκαλούμε, πρόεδρε. Ήταν ένα όνειρο το να γίνει μια συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας σε ένα ευρωμπάσκετ. Ίσως επιτευχθεί μέσα από αυτό που ξεκινάει σήμερα. Σίγουρα είναι μια μεγάλη επιτυχία της Ομοσπονδίας. Αξίζει συγχαρητήρια στον πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Αυτά τα γεγονότα είναι που αναβαθμίζουν το μπάσκετ και ευελπιστούμε ότι μέσα από αυτό θα αναγεννηθεί το μπάσκετ και θα βοηθεί αφάνταστα σε αυτό το κομμάτι που αγαπάμε. Αγαπάμε τον μπάσκετ όλοι μαζί και να βοηθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο των δικών του αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, γιατί είναι μεγάλη επιτυχία μια Κύπρος στην εμβέλεια και στο μέγεθος που είμαστε να μπορούμε να διεκδικούμε το Ευρωμπάσκετ του 2025. Είναι μεγάλο γεγονός. Συγχαρητήρια στην Ομοσπονδία, συγχαρητήρια στον πρόεδρο και σε όλους τους συντελεστές αυτής της μεγάλης, τουλάχιστον συμμετοχής και διεκδίκησης αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Είπες τη λέξη κλειδί, το όλοι μαζί. Ναι. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, πρέπει να είμαστε μια γροθιά, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την πρόκληση. Όπως βλέπεις εδώ σήμερα, είναι όλοι ο κόσμος που αγαπά πραγματικά τον μπάσκετ και βλέπουμε και τον Υπουργό Οικονομικών εδώ, τον κύριο Πετρίδη, βλέπουμε τον πρόεδρο του ΚΟΑ, τον κύριο Αλετράρη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που πραγματικά τους χρειαζόμαστε στην οικογένεια του μπάσκετ και βρίσκονται εδώ και χρόνια κοντά σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Και πιστεύω ότι θα έχει μεγάλες επιτυχίες, έρχονται μεγάλες μέρες για την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα και πιστεύω ότι θα διεκδικήσουμε και θα πάρουμε αυτό το Ευρωμπάσκετ όπως διεκδικήσαμε παλιά μια μικρή Κύπρο στη Γενική Σύλληψη της FIBA. Να πω κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι η FIBA μας εμπιστεύεται. Έχουμε φτιάξει μεγάλες διοργανώσεις, έχουμε πάρει και τις μικρές διοργανώσεις και μεγάλες διοργανώσεις και τώρα τελευταία έχουν γίνει αρκετές διοργανώσεις από την Ομοσπονδία, η οποία φαίνεται ότι η FIBA εμπιστεύεται και η Κυπριακή Καλαθόσφαιρα και νομίζω ότι θα πάρουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή του Ευρωμπάσκετ 2025. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία μας.